Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, μία συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Όπως αναφέραμε και στην πρώτη μας εκπομπή, θα συζητάμε θέματα τα οποία απασχολούν όλες και όλους μας. Θέματα παγκόσμιας σημασίας, αλλά και θέματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, αλλά και στην επόμενη εκπομπή, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Τη μεγαλύτερη ίσως απειλή που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα. Σύμφωνα με τα κλιματικά μοντέλα, αυτό είναι μόνο η αρχή. Ποιες είναι λοιπόν οι παγκόσμιες προσπάθειες για να αναχαιτιστούν όλα αυτά πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη? Θα αναφερθούμε φυσικά και στις πρωτοβουλίες της Κύπρου και της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μαζί μας στο στούντιο για να συζητήσουμε το θέμα αυτό φιλοξενούμε τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη, διευθυντή του τομέα Φυσικής και Περιβάλλοντος στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και μέλος του οργάνου του ΟΗΕ που παρακολουθεί την υλοποίηση της Συμφωνίας Παρισίων. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Επίσης, καλωσορίζουμε τον δόκτωρ Πάνο Χατζηνικολάου, κλιματολόγο στο Ινστιτούτο Κύπρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Παπανικόλα, νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να σας θεωρήσω και εσάς ως ειδικό, είτε ως εμπειρογνώμονα σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε με την ιδιότητά σας ως σύμβουλο του Προέδρου για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Με την βοήθεια των κλιματολόγων του Ινστιτούτου Κύπρου επιλέξαμε δύο πρόσφατα ρεπορτάζ που νομίζω ότι αποτυπώνουν πολύ γραφικά την επερχόμενη κρίση. Στην κοιλάδα του θανάτου στη Νότια Καλιφόρνια καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 100 ετών. Θερμόμετρο στο Φέρνας Κρικ, στην έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας, έδειξε 54,4 βαθμούς Κελσίου. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η υψηλότερη επίσημα επιβεβαιωμένη θερμοκρασία από τον Ιούλιο του 1913, σύμφωνα με tweet της Αμερικανικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας όλων των εποχών στην κοιλάδα του θανάτου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, που μπήκε και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness, είναι 56,7 βαθμοί Κελσίου και καταγράφηκε στις 10 Ιουλίου του 1913 στο Greenland Ranch. Οι νοτιοδυτικές πολιτείες από την Αριζόνα ως την πολιτεία της Ουάσιγκτον πλήττονται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα που θα διαρκέσει άλλες 10 ημέρες. Πρόσφατα πυρκαγιές ξέσπασαν λόγω του καύσωνα και της ξηρασίας στην Καλιφόρνια, κάνοντας ορατές τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ μειώθηκε ο πάγος που καλύπτει τον Ακτικό ωκεανό το φετινό καλοκαίρι. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία των δορυφόρων που επεξεργάστηκε το Εθνικό Κέντρο Χιονιού και Πάγου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πάγος μειώθηκε σε 3,7 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα την περασμένη εβδομάδα, πριν αρχίσει να αυξάνεται και πάλι. Τη δεκαετία του 1980 η έκταση του πάγου στον Αρκτικό ωκεανό ήταν σχεδόν διπλάσια. Η μείωση φέτος οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, αλλά και σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ο καύσωνας στη Σιβηρία. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του Αμερικανικού Κέντρου, στο μεγαλύτερο τμήμα του έτους, η θερμοκρασία στον Αρκτικό ήταν κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από το κανονικό. «Ό,τι συμβαίνει στον Αρκτικό δεν μένει στον Αρκτικό», σημείωσε ο περιβαντολόγος Μάικλ Μαν, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις από τις αλλαγές στο Βόρειο Πόλο θα μεταφραστούν σε κύματα ξηρασίας, πλημμυρών και καύσωνα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και από μένα, Κώστα. Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα. Στη παρέα μας απόψε έχουμε να συζητήσουμε, όπως είπε και η Νατάσα, ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Και όπως ακούσαμε, τα φαινόμενα είναι παγκόσμια και επηρεάζουν κάθε γωνιά του πλανήτη και ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται πολύ έντονα την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή. Πάνω θα ήθελα από σένα να μας δώσεις κάποια στοιχεία για το πώς εξελίσσεται και πώς επηρεάζεται φέτος η περιοχή μας. Εξελίσσεται ασταμάτητα, θα έλεγε κανείς. Αν ξεκινήσουμε πρώτα από το παγκόσμιο επίπεδο, μπορούμε να αναφερθούμε μερικά παραδείγματα ρεκόρ θερμοκρασιών που έχουν καταγραφεί. μαζί με άλλα επίσης ανησυχητικά φαινόμενα σε άλλα μέρη του κλιματικού συστήματος. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι τον Ιανουάριο του 2020 η μέση θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια της Γης ήταν η υψηλότερη από το 1880. Δηλαδή για πάνω από 140 χρόνια από τότε που υπάρχουν μετρήσεις καταγεγραμμένες. Ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ όλων των εποχών δηλαδή. Για τον Ιανουάριο. Για τον Ιανουάριο. Και σε σχέση με τον 20ο αιώνα, για παράδειγμα, ήταν πάνω από 1,1 βαθμούς Κελσίου θερμότερες στις συνθήκες αυτού του Ιανουαρίου του 2020. Αναφέρθηκε το βίντεο στις πυρκαγιές της Καλιφόρνιας, αλλά μην ξεχνάμε και τις πυρκαγιές στις αναμνώδεις εκτάσεις της Αυστραλίας, που για πολλούς μήνες μέχρι και τον Ιανουάριο του 2020 κατέκαψαν την Αυστραλία και με ανθρώπινα θύματα, ζημιές, αλλά επίσης και θύματα περίπου μισό δισεκατομμύρια ζώα στην περιοχή. Άλλο ένα παράδειγμα ήταν ο περσινός Δεκέμβριος στη Μόσχα. Ήταν ο πιο θερμός από το 1886, στο σημείο που χρειάστηκε να μεταφέρουν χιόνι στην πρωτεύουσα της Ρωσίας για να μην χαλάσει το εορταστικό πνεύμα του Χριστουγέννου που το είναι συνυφασμένο το λευκό. Και άλλα επιγραμματικά μπορεί να πει κανείς. Για παράδειγμα, καταγράφηκε το Φεβρουάριο του 2020 η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Ανταρκτική, 20 βαθμοί Κελσίου. Αυτή η άνοιξη στην Μεγάλη Βρετανία είχε τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια τα τελευταία πάνω από 100 χρόνια. Στην περιοχή μας. Στην περιοχή μας, λοιπόν, για να περάσουμε πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την Κύπρο, έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, μπορούμε να τα δείξουμε. Το πρώτο γράφημα, λοιπόν, απεικονίζει πόσο διαφορετική είναι η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου στο σταθμό της Αθαλάσσας, στη Λευκοσία, κάθε χρόνο από το 1983 που υπάρχουν μετρήσεις. Οι κόκκινοι κύκλοι είναι οι χρονιές που ο Ιούλιος ήταν θερμότερος από το κανονικό και οι μπλε κύκλοι οι χρονιές που ήταν ψυχρότερος. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια επικρατούν οι θερμότερες συνθήκες με περίπου συν 1 έως συν 2 βαθμούς Κελσίου παραπάνω από το κανονικό, με αποκορύφωμα το φετινό Ιούλιο, όπου η μέση θερμοκρασία ήταν σχεδόν 3 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό. Το επόμενο γράφημα δείχνει το ίδιο, αλλά για το μήνα Σεπτέμβριο. Εδώ τώρα εντυπωσιάζει η δραματική επιτάχυνση της θέρμανσης αυτό το μήνα, όπου φέτος, το 2020, ο Σεπτέμβριος ήταν 5 βαθμούς Κελσίου ζεστότερος από το κανονικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις πρώτες 11 μέρες του Σεπτεμβρίου, οι 8 είχαν θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα στις 4 Σεπτεμβρίου είχαμε και το ρεκόρ αυτό το μήνα, 45,3 βαθμούς Κελσίου. Φέτος, λοιπόν, ήταν μια ξεχωριστή χρονιά υψηλότητα των θερμοκρασιών, πριν περάσουμε στο τρίτο γράφημα. Από το Μάιο, λοιπόν, μέχρι... Τώρα μιλάμε για τους μήνες μέσα στο χρόνο. Από το Μάιο, λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβριο, μετρήσαμε 47 ημέρες όπου η θερμοκρασία ήταν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Η πρώτη ημερομηνία που συνέβη αυτό ήταν η 16 Μαΐου και η τελευταία φορά που συνέβη ήταν πριν μερικές μέρες στις 29 Σεπτεμβρίου. Δείγμα λοιπόν ότι επιμικρύνεται η ζεστή περίοδο του έτους λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος έχουμε άλλο ένα γράφημα, το τρίτο γράφημα, που δείχνει την μέση ετήσια θερμοκρασία στο σταθμό της Αθαλάσσας πάλι, πώς εξελίσσεται από το 1983 μέχρι και τώρα, όπου είναι φανερή η σταδιακή θέρμανση τις τελευταίες 4 δεκαετίες, επίσης όμως και τα τελευταία χρόνια που έχει φτάσει τους συν 2 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, σε σχέση με την κανονική περίοδο του 20ου αιώνα. Εκτός από τις θερμοκρασίες έχουμε και τη βροχόπτωση που μας ενδιαφέρει, ενώ αυτό το χειμώνα... και αυτό ήταν το τελευταίο γράφημα που ήθελα να δείξω για τις θερμοκρασίες, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι για τη βροχόπτωση. Ενώ φέτος το χειμώνα είχαμε αρκετές βροχές, δεν έλειψαν από την Κύπρο, αυτό έχουν κυριολεκτικά εκλείψει τους τελευταίους μήνες από το νησί μας. Και έχω δει τα τελευταία στοιχεία των τελευταίων μηνών από το Τμήμα Μετεωρολογίας που συνεργαζόμαστε, και έχω πάρει 2 καταγραφές ότι στο σταθμό του αεροδρομίου του Σπάφου η τελευταία μέρα που μετρήθηκε ύψος βροχής πάνω από 1 χιλιοστό ήταν η 5η Μαΐου. Ενώ για τη Λευκοσία, στο σταθμό της Αθαλάσσας δεν έχει καταγραφεί ούτε δέκατο χιλιοστού βροχής εδώ και 150 ημέρες. Μάλιστα. Δηλαδή μια πολύ... παρατεταμένη ανομία. Ακριβώς. Που βέβαια συνηθίζεται τους θερινούς μήνες, αλλά είναι η υπέρ του κανονικού, 150 ημέρες. Και τέλος να προσθέσω για την ευρύτερη περιοχή μας, την ευρύτερη γειτονιά μας, τη Μέση Ανατολή. Στα τέλη Ιουλίου είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε Ιράν, Ιράκ και Κουβέιτ, όπου όχι μόνο σε 1-2 σταθμούς, αλλά σε πάρα πολλές πόλεις η θερμοκρασία έφτασε στους 53 βαθμούς Κελσίου, που αυτά είναι επίπεδα που πλησιάζουν τα όρια αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι θανατηφόρο. Από ό,τι ξέρω, ο ανθρώπινος οργανισμός πάνω από 37 βαθμούς σε υγρασία 90% βέβαια, επιφέρει θάνατο. Παραδιταμένη έκθεση σε αυτό. Πόσο μάλλον στη κτηνοτροφία. Αλλά ας μην μπούμε σε αυτό. Κώστα, βλέπω ότι όχι μόνο συμφωνείς, αλλά ίσως και κάποιες παρατηρήσεις γύρω από αυτό. Ναι, υπάρχει μια σαφή στάση επιδείνωσης του κλίματος σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όχι μόνο γιατί επηρεάζει τον άνθρωπο ή τη φύση, αλλά γιατί επηρεάζει και παραγωγικές διαδικασίες. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις μελέτες των ΗΕ ότι έχουν ανατραπεί οι σχεδιασμοί στα αναπτυξιακά μοντέλα των κρατών. Δηλαδή, επηρεάζει άμεσα την οικονομία, την κοινωνία, τις θέσεις εργασίας. Είναι ένα κλιμακωτό πρόβλημα το οποίο επιδεινώνεται με χρονιά με τη χρονιά. Δηλαδή, θα ήταν λάθος να μείνουμε μόνο στο γεγονός ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες επιπτώσεις που δημιουργούνται στην κοινωνία ή στις κοινωνίες. Και φαίνεται καθαρά ότι ανατρέπεται ένας παραδοσιακός σχεδιασμός των οικονομιών των χωρών. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε μια νέα πρόκληση να αναμορφώσουμε και τα αναπτυξιακά μοντέλα των κρατών. Παραδείγματος χάρη ενδεχομένως της Κύπρου, δεν το ξέρω καλά το αναπτυξιακό μοντέλο, της Ελλάδος, σίγουρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κλιματική αλλαγή. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα και τα στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν προηγουμένως είναι πραγματικά ανησυχητικά για την κατάσταση η οποία δημιουργείται. Νομίζω είχαμε και πληθώρα ερωτήσεων γύρω από αυτό το θέμα, Νατάσα. Δύο ερωτήσεις που ταιριάζουν με αυτά που λέχθηκαν είναι τα ρεκόρ θερμοκρασίας που καταγράφηκαν το καλοκαίρι στην Κύπρο θα είναι η νέα μας πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται ναι. Τα μοντέλα που και στο Ινστιτούτο Κύπρου χρησιμοποιούμε για να προβάλλουμε την αλλαγή του κλίματος μέσα κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα δείχνουν ότι τις επόμενες δεκαετίες αυτές οι θερμοκρασίες θα είναι συνηθισμένες και από εδώ και πέρα μπορεί να τις νιώθουμε ακόμα πιο συχνά. Και μια δεύτερη ερώτηση, απολογούμε. Τι σχέση έχει η μόλυνση από πλαστικά με την κλιματική αλλαγή? Ήταν μια απορία. Σχέση δεν έχει άμεση. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια έμεση σχέση με το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που ακολουθεί ο δυτικός κόσμος για τους φυσικούς πόρους. Δηλαδή, όχι μόνο ο δυτικός. Ναι, όχι μόνο ο δυτικός κόσμος. Δηλαδή υπάρχει μια σπατάλη των πηγών ενέργειας και των φυσικών πόρων, μια χρήση υλικών τα οποία δεν ανακυκλώνονται, όπως είναι τα πλαστικά, ή πολλοί έχουν πολύ χαμηλό χρόνο, μάλλον εκτενή χρόνο αποδόμησης, διάλυσης. Είναι κλασικό αποτέλεσμα μιας κακής λειτουργίας του οικονομικού μοντέλου που επικρατεί αυτή την εποχή, όχι μόνο αυτή την εποχή, τα τελευταίες δεκαετίες στον πλανήτη. Αλλά άμεση σχέση με την κλιματική αλλαγή δεν έχουν. Νομίζω δεν έχουμε χρόνο για αυτή τη στιγμή για άλλες ερωτήσεις. Όχι. Παρόλο που έχεις πολλές ξαρολιτά. Ας δούμε αν μας παίρνει αργότερα. Πριν προχωρήσουμε με τη συζήτησή μας, τόσο το ΡΙΚ όσο και το Ινστιτούτο Κύπρου θέλουμε να ευχαριστήσουμε το χορηγό της εκπομπής μας, τη φαρμακοβιομηχανία, με το ΧΕΜΗ, γνωστό χορηγό της επιστημονικής και πνευματικής ζωής του τόπου μας. Να παρακολουθήσουμε τώρα μια αποκλειστική συνέντευξη για την εκπομπή μας από τον Λοράν Φαμπιούς, πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και Πρόεδρο του Συνταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας, στον καθηγητή Παπανικόλα σχετικά με τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί την πρώτη παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Your Excellency, I would like to thank you for taking the time out of your busy schedule to have this discussion with us for the benefit of the audience of the show on climate change. 5 years have passed from the monumental agreement under your stewardship, the Paris Agreement. It's been viewed as one of the major agreements of the 21st century, the most important achievement today in the battle to stop climate change. As the architect of this agreement, how do you evaluate the progress achieved during these 5 years? First, thank you. I'm delighted to be with you and with our colleagues. What was the reason why Paris was a success in 2015? Because it was the conjunction of what I call three planets. The first planet was the scientific planet, because of the excellent work of IPCC scientists all over the world. And this planet today is very active, and between 2015 and 2020, an excellent work has been done on the scientific side, first. The second planet, which was present in Paris in 2015, was what I call the civil society as a whole. The private and public companies, local authorities, NGOs, the citizens, the intellectual authorities, spiritual authorities, all these people were going in the right direction. And since 2015, when we are looking at the situation today, I think an excellent job has been done as far as civil society is concerned, not by all the participants, but by many of them. And in particular, in the domain of companies, I think that more and more companies have understood that it was their interest to take into consideration the fight against climate change. Not all of them, obviously, but many of them. And it's true, too, for regions, for local authority, for cities. Therefore, I would say that it's going in the right direction. But, the main problem is the third pillar, the third planet, which is the political one. As you said, the Paris Agreement in 2015 was the embodiment of the success of multilateralism, because we were in a situation where all the nations throughout the world, all the states have signed Paris. And it was due largely to the fact that large powers have committed themselves. You had United States of America, at that time it was President Obama. You had our Chinese partners, President Xi Jinping. You had Europe, and particularly the French presidency. You had India, and you had a lot of other countries which considered that it was the proof that multilateralism was a reality. Okay. But now we are 5 years later, and unfortunately, the political situation is not at all the same. First, because of multilateralism at a general level, is not only discussed, but is menaced by many or several countries, by those that I call brutalist, because they don't comply with the international rules. They consider that the real, the truth is only in force, and they don't abide by the international rules. And it's a new factor, it's very negative. I must say, and I don't want to interfere with the American elections, that the position which has been taken by President Trump has been very detrimental. Why? Because he had decided to go out of the Paris Agreement, and it was not only important and negative for US, but it was a sign which was given to many other countries to get out of the commitments of Paris Agreement. Because they say if the most powerful power in the world is not committed to its own signature, why should we abide by the commitments? And we have seen, since that date, many countries, and particularly big ones, which in fact are not abiding by their signature. And so far that this situation today is that we are not in line, I must be honest, with the commitment of 1.5 degrees or 2 degrees at the end of the century, but the normal tendency, well, average tendency is more between 3 and 4 degrees, with a lot of catastrophes, fires, droughts, extreme phenomenon, and so on and so forth. Therefore, but my final comment on this is that we have good science at the same time. Europe has recently taken decisions which are pretty good, with the Green New Deal, with a series of commitments which are going in the right direction. China, very recently, President Xi Jinping in the UN has committed his own country to be carbon neutral in 2060. And before this declaration, this statement, which took place last week, China before has never said a name and a date for that. You have positive signs, you have negative signs, you have the figures which are not good, but you have hopes, and we as Europeans, we must make our best in order to go in the right direction and to convince other people to go in the right direction. The next step will be a series of international meetings, and particularly next year, COP26 in Glasgow, where we shall dedicate ourselves through intended nationally determined contribution to commit ourselves to go back to the Paris agreements and commitments. Okay, a tough assessment, honest assessment. So, good signs, but also major challenges. Let's see whether COP26 will somehow manage to get the process back on track, because clearly, reading the news, the melting of the ice in Greenland, Antarctica, the permafrost, or flooding, extreme heat waves in this part of the world are really are here already, and this is getting worse. And talking about effects in this region, which is by all, it's a robust prediction by many, many modelers, it's going to be one of the hardest hit areas in the world, the Middle East and the Eastern Mediterranean. You played a major role, actually, in getting the Cyprus government to launch the regional initiative in the Eastern Mediterranean and Middle East to align with and actually coordinate its action, all these countries, towards the Paris Agreement. And I'm glad to report to you that in recent weeks, we are getting a lot of good responses from many, many players. All of a sudden, following the desolidation because of the pandemic, we're back on track on the program on addressing climate change. And we're going to have this major conference, which I hope will have the honor to host you as a keynote speaker in October 2021. You have been an initiator and a supporter of this initiative. How do you see if there are any opportunities to, given that Cyprus is a member of the European Union, to couple it, to connect it to European initiatives such as the European Green Deal? My answer is definitely positive. I'm sure that the two programs, let's call them, the Cyprus Regional Climate Initiative and the European Green Deal, I think they could and they should be coupled. Why? First, because the Cyprus Regional Climate Initiative and the European Green Deal, in fact, they share the same goal. which is tackling climate change. And if we want to go into that direction, we must gather all forces to reach the commitments of the Paris Agreement. And it's particularly the case because climate change is a global matter which requires global action and coordination between regional actions. And second, I think that the two programs will be mutually enriching. The Cyprus Initiative can benefit from the precise and detailed calendar of the Green Deal. And on the other side, I think the European Green Deal can benefit from the Cyprus Initiative that addresses the specific needs of the Eastern Mediterranean and Middle East countries. The European Common Framework will succeed only if it takes into account regional specificity. And in that context, my guess is that the Cyprus Regional Climate Initiative will be a precious tool to build a bridge between the EU and the Middle East. Yeah, clearly you will have ramifications across many sectors. And this will leads me to the natural, in a way, question that has to do between the ties between France and Cyprus. They are, I believe, at an all-time high. It's can be stronger by the day. Mostly these times in the energy sector and in migration security sector. France is a champion in the combat against climate change. A major player in the Eastern Mediterranean, historically. Is there an opportunity to build a France-Cyprus alliance in the sector of climate mitigation and adaptation actions? As you know, now I'm the president of the Constitutional Court, therefore I'm no longer in government, but still I am involved in those problems. And my answer is clearly yes. As you pointed out, the relationship between Cyprus and France are excellent. They are the best for different reasons that you have clearly in mind. And I think all that must be prolonged and developed by an alliance in this sector. Therefore, sometimes on certain questions, the answer must be, well, so-so. But on this one, I say yes. Okay. A wonderful closure to our brief discussion. We stay with a definite yes. Thank you so much, Your Excellency. Thank you very much. Thank you, and the best. I wish you the best. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Κώστα, ακούσαμε από τον αρχιτέκτονα της συνθήκης των Παρισίων την εκτίμηση, αλλά εσύ είσαι μέλος της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών που παρακολουθεί την εφαρμογή της. Σωστά. Και βέβαια, όντας από την Ελλάδα, έχεις και μια ιδιαίτερη εποπτεία του πώς εξελίσσεται στην περιοχή μας. Πώς εσύ εκτιμάς την όλη πορεία? Νομίζω το βασικό σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει κάποιος είναι ότι όντως η Συμφωνία των Παρισίων δημιούργησε μια ισχυρή πολιτική όθηση για την προστασία του κλίματος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το δυστύχημα ότι στην πορεία προέκυψαν και αρνητικοί παίκτες της υπόθεσης αυτής και βεβαίως προέκυψαν και πολύ δυνατοί συντελεστές. Είχαμε την αποχώρηση των ΗΠΑ, της χώρας που έχει συμβάλει κατά το μεγαλύτερο βαθμό στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Και στη συνέχεια είχαμε τις αποσχιστικές στάσεις της Βραζιλίας και την κακή εφαρμογή της συμφωνίας από την Ινδία και οι δύο μεγάλες χώρες με πολύ μεγάλη συμβολή στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου. Από την άλλη μεριά έχουμε την πολύ καλή συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρωτοστατεί στην προσπάθεια, ένα συμπαγές σώμα. Η Ελλάδα και η Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα μαζί βοηθούν στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, στο σύμπλεγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κίνα που αποφάσισε, ευτυχώς για όλους μας, να επενδύσει στην οικονομική της ανάπτυξη με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αντί στο λιγνίτι, στο κάρβουνο ή σε άλλες ρηπογόνες πηγές. Στη Μεσόγειο τώρα υπάρχει μια διαφορετική αποτύπωση. η Βόρειος Αφρική, οι χώρες της Βορείου Αφρικής έχουν λιγότερη, αν θέλετε, αποτελεσματικότητα στα μέτρα τους, όχι ότι δεν συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια. Οι χώρες της Βόρειας Μεσογείου, δηλαδή η Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, η Κύπρος, είναι σε καλό μήκος κύματος. Υπάρχουν όμως και 4, αν θέλετε, χώρες οι οποίες μπορεί να υπέγραψαν τη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά δεν την επικύρωσαν στα κοινοβούλια τους, που σημαίνει ότι δεν την εφαρμόζουν. Είναι η Λιβύη, νομίζω το κατανοούμε λόγω του εμφύλου πολέμου, η Συρία επίσης, ο Λίβανος για λόγους πολιτικής αστάθειας και η Τουρκία, η οποία είναι η χώρα που είναι από τους μεγαλύτερους συμβολείς στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια, ότι η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο να κρατήσει τα χρονοδιαγράμματα που έχουν συμφωνηθεί, αλλά υπάρχουν και χώρες οι οποίες με κάποιον τρόπο, στο όνομα της δίθεν οικονομικής τους ανάπτυξης και την προστασία της, αποκλίνουν από τις υποχρεώσεις τους. Και σε αυτό το δύσκολο πάζελ το οποίο έχει διαμορφωθεί, έχουμε να προσθέσουμε και τον κορονοϊό, όχι στη μικρή κλίμακα της γειτονιάς φυσικά, αλλά στην επίδραση που έχει στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Κάποιες χώρες το χρησιμοποιούν ως άλοθη, ως δικαιολογία, ώστε να μην προβούν στα μέτρα προστασίας του κλίματος, δηλαδή να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε καθαρές τεχνολογίες, να φύγουν από το πετρέλαιο, αλλά να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο για να καλύψουν τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Είναι λοιπόν μια πολύ ευαίσθητη περίοδος σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται όμως ότι κερδίζει η δυναμική των χωρών και των συμπλεγμάτων χωρών που θέλουν την προστασία του κλίματος και τη στροφή σε καθαρή ενέργεια, σε βάρος αυτών που θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Όποιος πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή έχει μπροστά της χρόνο για να αντιμετωπιστεί, κάνει πολύ μεγάλο λάθος και παρασύρει μαζί του και τη σημερινή γενιά και την επόμενη που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο τρόπο. Νομίζω μια έτσι αυστηρή εκτίμηση που βάζει πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν θα τα αγγίξουμε τώρα, γίνονται μια σειρά από ερωτήματα από αυτά που ανέφερες. Νομίζω έχουμε και ένα ερώτημα από τους, μου το ανέφερες Νατάσα προηγουμένως, που ίσως συνδέεται με αυτά που είπε και ο κύριος Καρτάλης, αλλά και ο Φαμπιούς. Ναι, γιατί ο στόχος είναι να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου και όχι λιγότερο. Είναι απαιτητικό και ακόμη καλύτερα. Ίσως πάνω, οι θερμοκρασίες που μας έδειξες δεν ήταν 1,5, ήταν 2, 3, 4. Πώς απαντάει κανείς σε αυτό το ερώτημα? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να διευκρινίσουμε πρώτα ότι οι 1,5 ή 2 βαθμοί Κελσίου αναφέρονται στο μέσο όρο της θερμοκρασίας σε όλη την επιφάνεια της Γης, στην παγκόσμια θερμοκρασία. Ο βασικός λόγος που το όριο είναι 1,5 ή 2 βαθμοί είναι γιατί, όπως έδειξε και η πριν 2 χρόνια έκθεση του IPCC, είναι το όριο πάνω από το οποίο η θέρμανση θα αρχίσει να επιφέρει μεγάλες και οδυνηρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην οικονομία. Άρα, τα επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι πάνω από 1,5-2 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, σε παγκόσμιο μέσο όρο, θα έχουμε τις πιο σοβαρές επιπτώσεις και άρα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε την αύξηση αυτή. Νομίζω είναι και ένας άλλος πρακτικός λόγος, γιατί το είπαμε και πριν, ήδη είμαστε στο συν 1 βαθμούς Κελσίου θέρμανση. Άρα δεν απέχει πολύ και από το 1,5. Παγκόσμια. Ναι. Αλλά στην περιοχή μας, αν δεν απατώμε, το έχουμε φτάσει το 1,5. Οπότε... Ακριβώς. Ναι. Ο παγκόσμιος όρος μπορεί να είναι συν 1 τώρα και θέλουμε να αποφύγουμε το 1,5 συν 2. Αλλά τοπικά, στις διάφορες περιοχές, αυτό είναι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, ήδη είπαμε στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια είμαστε στο συν 1,5 συν 2 βαθμούς Κελσίου. Η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική και η Μεσόγειος. Όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος θα είναι συν 1,5 συν 2, η θέρμανση σε αυτές τις περιοχές θα είναι μεγαλύτερος, θα είναι συν 3. Οπότε η περιοχή, η δικιά μας, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όλα τα μοντέλα συγκλίνουν ότι θα είναι πάνω από το μέσο όρο και οι επιπτώσεις άρα πολύ πιο άσχημες. Αν μπορούσα να συμπληρώσω κάτι, γιατί είναι ένα συνήθες ερώτημα από τον κόσμο που δεν έχει υποχρέωση να ξέρει τη φυσική και τη χημεία αυτών πραγμάτων, είναι πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα κλιματικό μοντέλο που μας δίνει μια εκτίμηση για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Η απάντηση είναι ότι τα ίδια τα κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των μελλοντικών συνθήκων τα εφαρμόζουμε για το παρελθόν για περιόδους που γνωρίζουμε, δηλαδή για την 30ετία 1960-1990 ή 1970-2000. Αν λοιπόν επιτυγχάνουν να αναπαράγουν το παρελθόν, είναι αξιόπιστα για να τα χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε κάτι που έχει διακριβωθεί ότι μπορεί να αναπαράγει το παρελθόν που το ξέρουμε ότι πώς λειτουργήσε και άρα μπορούμε να τα εμπιστευτούμε και για το μέλλον. Άρα λοιπόν μην θεωρήσουμε ότι οι προβλέψεις είναι ούτε ασαφείς ούτε γενικόλογες. Είναι προβλέψεις συγκεκριμένες που μπορούν να αποτυπώσουν πραγματικά το πρόβλημα όπως έρχεται. Νομίζω, παρόλο που αυτό από μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων και συζήτησης, θα πρέπει να κινηθούμε στο επόμενο ερώτημα που έχουμε συμφωνήσει να συζητήσουμε. Προτού προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε πίσω στη συζήτησή μας. Συζητούμε για την κλιματική αλλαγή με τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη, διευθυντή του τομέα Φυσικής και Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον δόκτωρ Πάνο Χατζηνικολάου, κλιματολόγο στο Ινστιτούτο Κύπρου. Κύριε Παπανικόλα, ο Λοράν Φαμπιούς μας έδωσε το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης. Τι επιμέρους δράσεις έχουμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα φυσικά? Νομίζω θα αφήσω τον Κώστα να μας πει για την Ελλάδα. Έχουμε την τύχη να σε έχουμε στην Κύπρο αυτή τη φορά αντί όπως σχεδιάζαμε αρχικά μέσω Skype. Είναι πολύ και η άμεση επικοινωνία. Η συγκυρία αυτή μας βοηθάει. Και νομίζω να ακούσουμε πρώτα από σένα, Κώστα, τι γίνεται με δράσεις στην Ελλάδα και οτιδήποτε άλλο γύρω από αυτό. Η εικόνα είναι ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναλάβει πολύ σημαντικές δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και έχει αξία να αναφερθεί ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, συμβάλλει στο παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής κατά 0,5%. Η Κύπρος ακόμα λιγότερο. Όμως και οι δύο χώρες, αλλά ας μιλήσω κυρίως για την Ελλάδα, αφού είναι έτσι το ερώτημα, έχουν δεσμευθεί να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από τη συμβολή τους, γιατί καταλαβαίνουν ότι η μη σύμπλευση των άλλων χωρών με τις υποχρεώσεις επιδεινώνουν και το δικό τους κλίμα. Δηλαδή η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται σε μια πίεση μεγάλη, γιατί υπάρχουν χώρες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη που δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Άρα υπάρχει κάθε λόγος να πιέζουμε για αυστηρότερα μέτρα, ώστε να μπορέσουν να προστατευτούν οι κλιματικές συνθήκες στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει φτιάξει έναν άξονα μέτρων που κινείται σε δύο ενότητες. Το ένα είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για αυτό που συμβαίνει τώρα ή εκτιμάμε ότι θα συμβεί. Παραδείγματος χάρη να προστατεύσουμε τις πόλεις από πλημμυρικά φαινόμενα, να μειώσουμε τη θερμική επιβάρυνση στα μεγάλα αστικά κέντρα με περισσότερο πράσινο, με καθαρότερα κτίρια, με καθαρότερη ενέργεια, με νέα υλικά που δεν απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία και ό,τι απορροφούν το εκπέμπουν περισσότερο προς το διάστημα. Αυτό είναι το κομμάτι της προσαρμογής. Δηλαδή σου συμβαίνει το πρόβλημα και έρχεσαι και βρίσκεις τον τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Και το δεύτερο είναι ο λεγόμενος μετριασμός, δηλαδή πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Στο δεύτερο σκέλος υπάρχει ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης που πηγαίνει μέχρι το 2050, δεν είναι μακρινό το 2050, όπως δεν είναι 30 χρόνια από σήμερα. Ναι, αλλά 30 χρόνια από σήμερα είναι και το 1990 που πολλοί από εμάς το θεωρούμε ως χθες. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε τα βήματα που χρειάζονται με έναν πολύ συστηματικό τρόπο. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό μιλάει για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήλιο και άνεμο, κατά 60% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Σημαίνει επίσης εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια κατά 35% μέχρι το 2030 και μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου πάλι μέχρι το 2030 κατά 40%. Ακούγονται αριθμοί. Δεν πρόκειται όμως μόνο για έναν ενεργειακό μετασχηματισμό. Πρόκειται για έναν ενεργειακό, οικονομικό, τεχνολογικό και διοικητικό εξυγχρονισμό της χώρας. Για να μπορέσει να πιάσει αυτούς τους στόχους, πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ενέργειας, να αλλάξει τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν για να μπορέσουν να υπάρχουν επενδύσεις. Τίποτα δεν γίνεται μαγικά. Να κάνει τεχνολογικό εξυγχρονισμό, νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην κατανάλωση ενέργειας, στα κτίρια, στα υλικά. Και βεβαίως να εξυγχρονίσεις και τη διοίκησή σου. Να μάθεις τη διοίκηση μιας χώρας να λειτουργεί με ορίζοντα 30 ετών, με διάμεσα βήματα φυσικά και όχι αναεκλογικό κύκλο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Είναι ένας εξυγχρονισμός μιας χώρας μέσα από ένα στοίχημα που δεν μοιάζει πολιτικό, αλλά έχει, εννοώ την κλιματική αλλαγή, αλλά έχει σαφέστατα πολιτικές προεκτάσεις. Ναι, τεράστιο θέμα αυτό βέβαια, γιατί η κλιματική αλλαγή έχει χρονικό ορίζοντα και εξέλιξη πολύ πιο μακρύ από τις εκλογικές περιόδους. Σωστό. Και βέβαια είναι γνωστό ότι το πρώτο μέλημα κάθε πολιτικού είναι οι επόμενες εκλογές. Και αυτό υπάρχει μια σύγκρουση, όπως η φυσική μας αρέσει να λέμε, διαφορετικών χρονισμών. Τώρα, σε συνεργασία, ακούσαμε και με τον Φαμπιούς, τον είχα ρωτήξει, για συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας. Η συνεργασία στην κλιματική αλλαγή ανάμεσα σε Κύπρο και Ελλάδα, την οποία ξέρω ότι προσωπικά την παρακολουθείς, είναι στο επίπεδο που έπρεπε να είναι ή θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερες συνέργειες ανάμεσα στις δύο χώρες? Κοιτάξτε, χώρος για βελτίωση των πραγμάτων πάντα υπάρχει. Αλλά οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει μια πολύ ισχυρή συναντήληψη στα θέματα που επικρατούν στην Ανατολική Μεσόγειο. Είτε αυτά είναι τα ζητήματα που συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή, είτε και τα ζητήματα που συναρτώνται με την αξιοποίηση ενεργειακών πηγών. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια σύμπλευση που μπορεί να δημιουργήσει και έναν καταλήτη μέσα και στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τάση να μιλάει κυρίως για το κέντρο της, που είναι οι κεντρικές χώρες, και πολλές φορές ξεχνάει τις χώρες που είναι στα άκρα της. Η κοινή αυτή πορεία που έχουν αναπτύξει η Ελλάδα και η Κύπρος, επιστημονικά, πολιτικά, ενεργειακά, δίνει μια ισχυρή όθηση στο να ακούει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες που δεν είναι συμβολή στο πρόβλημα ιδιαίτερα, αλλά έχουν μεγάλο συμφέρον να ενισχυθούν, οι πρωτοβουλίες της, σαν την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη Μέση Ανατολή και για την περιοχή ευρύτερα, να προστατευτεί το κλίμα και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να ενσωματωθούν καθαρές τεχνολογίες στην παραγωγή και στην κατανάλωση ενέργειας. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούν να γίνουν ακόμα, αλλά έχουν γίνει τα βασικότερα. Υπάρχει μια σύμπλευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνω ακόμη μια ερώτηση. Ξέρω ότι έχεις ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην πρωτοβουλία, την παγκόσμια πρωτοβουλία που πήρε η Ελλάδα για τον μετριασμό των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στον πολιτισμό, σε μνημεία πολιτισμού, άειλου ή υλικού πολιτισμού, με την τεράστια ακτινοβολία βέβαια και την παράδοση που έχει η Ελλάδα, αλλά είναι παγκόσμια πρωτοβουλία. Έχουμε κάτι καινούριο σε αυτή την πρωτοβουλία? Κοιτάξτε, αυτή την εποχή το Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας, της Ελλάδος, έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία για να καταγράψει τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα. Και στους χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι στον παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO, που είναι 26 στην Ελλάδα, αλλά και στους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους, και δεν είναι καθόλου λίγοι, είναι πάρα πολλοί. Και τους καταγράφει με συνάρτηση με 5 κινδύνους. Την αύξηση των πυρκαγιών, την αύξηση των καυσώνων, την αύξηση των πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την ξηρασία του εδάφους που δημιουργεί διαβρωτικά φαινόμενα και κατολιστήσεις. Και αυτό γίνεται συστηματικά αυτό το διάστημα με σκοπό να ενσωματωθούν στα σχέδια διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων η ειδική παράμετρος που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Τα αποτελέσματα δεν έχουν προκύψει ακόμα. Όμως είναι μια κατεύθυνση στην οποία κινείται το Υπουργείο Πολιτισμού και νομίζω ότι είναι μια κατεύθυνση που μαζί με την UNESCO και ενδεχομένως και μαζί με την Κύπρο μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, γιατί είναι ένας άξονας που στηρίζει την πολιτιστική κληρονομιά των κρατών μας, των χωρών μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εξαιρετικά σημαντική, και βέβαια αυτό συνδέεται και με την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για περιφερειακό συντονισμό όλων αυτών. Και πρέπει να αναφέρω σε συνάντηση που είχαμε με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, και με σένα προομηνών, η Κύπρος έχει αναλάβει αυτή την περιοχή για λογαριασμό της παγκόσμιας αυτής δράσης που έχει ανακοινωθεί, και να σε ευχαριστήσω που συμμετέχεις βέβαια στην σχετική ομάδα της πρωτοβουλίας της Κύπρου για την περιφερειακό συντονισμό. Η άποψή μου είναι ότι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια κύριε Παπανικόλα, ξέρουμε όλοι ότι και εσείς έχετε καθοριστική συμβολή, θα έλεγα μείζον. Η συμβολή είναι μείζονος σημασίας. Νομίζω ότι η Κύπρος έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην περιοχή, και η πρωτοβουλία όλη αυτή που εξελίσσεται με τη βοήθεια και του Ινστιτούτου Κύπρου είναι στη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζονται καταλύτες. Η περιοχή έχει μια σειρά από χώρες που έχουν μια διοικητική αδυναμία ή μια διοικητική απροθυμία, όπως η Τουρκία για παράδειγμα, και περιβαλλοντική απροθυμία. Χρειάζονται καταλύτες και η Κύπρος μπορεί να το παίξει πολύ καλά αυτόν τον ρόλο. Έχει το δυναμικό, έχει τη διάθεση, έχει το επιστημονικό support, και βεβαίως υπάρχει και καλή συνεργασία με την Ελλάδα που βοηθάει πάντα στο να ξεπεραστούν προβλήματα. Ναι, αυτό ίσως μας δίνει. Βέβαια, όπως έχει αναφέρει η Νατάσα ήδη, το θέμα αυτό είναι τόσο ευρύ και τόσο κέριο που αρχικά αυτό η εκπομπή ενώ τη σχεδιάζαμε σε μία ώρα, θα μας απασχολήσει και στην επόμενη εκπομπή και εκεί θα αναπτύξουμε περισσότερα τα στοιχεία της πρωτοβουλίας της Κύπρου, η οποία, όπως πολύ καθαρά το ανέφερε και ο Λοράν Φαμπιούς, παίρνει μια διεθνή προσοχή και όντως η Κύπρος μπορεί να παίξει τον ρόλο που πρέπει να παίζει, όχι μόνο σε αυτό, αλλά σε όλα τα πεδία γνώσης, θα έλεγα, σαν πύλη της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο γενικά. Η πρωτοβουλία της Κυπριακής Κυβέρνησης υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση του Προέδρου, μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε, εξελίσσεται. Δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτή τη φορά, αλλά έχει 13 ομάδες με πέρα από 200 επιστήμονες. Εσείς είστε ένας από τους 200, αλλά η συμμετοχή σας πολύ μεγαλύτερη βέβαια, που ασχολείται με αυτό το θέμα και σύντομα θα έχουμε ανακοίνωση για τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία πρέπει να πω είναι και ανησυχητικά και εναρμονίζονται όμως πλήρως με την πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους καινούριους στόχους, άρα είναι και ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη που πρέπει να το τονίζουμε, ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο κόστος, είναι και ευκαιρία για ανάπτυξη της οικονομίας γνώσης. Στο λίγο χρόνο που μας μένει, ίσως να πάρουμε ακόμη μία ή δύο ερωτήσεις, και από ό,τι ξέρω, βλέπω ο κατάλογος είναι πολύ μακρινός. Ναι, ναι, έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Ναι. Μία από αυτές είναι τι μπορούμε να κάνουμε ως πολίτες, σαν μονάδες, για να βοηθήσουμε αυτή την αλλαγή, την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, αν θέλετε. Να ακούσουμε από δύο πολίτες. Πάνω. Σαν πολίτης. Ναι, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί θέτει το πρόβλημα στην πολύ πρακτική του πλευρά. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Σαν πολίτης μιλώντας, πρέπει να φροντίσω να ενημερώνομαι για το πρόβλημα και για τις λύσεις που φυσικά έχουν παγκόσμια εφαρμογή. Αλλά αυτές οι λύσεις όμως περνάνε και σε ατομικό επίπεδο. Για παράδειγμα, με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο αυτοκίνησης. Οπότε πρέπει σαν πολίτης εγώ να φροντίσω να συμμετάσχω με την αγορά ενός καινούριου αυτοκινήτου. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, το οποίο ξέρω ότι θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον και θα συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών του. Έστω και κοστίζει λίγο περισσότερο, έτσι. Θα ήσασταν διατεθειμένος να πληρώσετε 5% περισσότερο για αυτό. Ο μέσος πολίτης είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Ο μέσος πολίτης πιστεύω ότι ακόμα δεν είναι διατεθειμένος να το κάνει. Και αυτό φοβάμαι. Δεν τον κακίζω, γιατί ενδεχομένως να έχει και ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται για την κλιματική αλλαγή. Εγώ θα έλεγα να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Πάνος, ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι να πιστέψει ο πολίτης στην επιστήμη. Όπως την πίστεψε για τον κορονοϊό και είδαμε τα θετικά αποτελέσματα, έτσι πρέπει να πιστέψει για την κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει καμία συνωμοσία που θέλει να αλλάξει την κατανάλωση ενέργειας και την παραγωγή του στον πλανήτη. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα έλεγα το πρώτο σημείο είναι αυτό, εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η επιστήμη συνήθως τις περισσότερες φορές λέει την αλήθεια. Το δεύτερο σημείο είναι πραγματικά η ατομική συμπεριφορά. Εγώ θα έλεγα εξοικονόμηση ενέργειας παντού. Στις μεταφορές, στο σπίτι, στον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε προϊόντα. Δεν μπήκαμε σε αυτή τη λεπτομέρεια, αλλά η αγορά προϊόντων που έχουν να κάνουν με τα ρούχα, με τα τενεκεδάκια των αναψυκτικών, είναι αυτή που όταν όλα αυτά παράγονται, συμμετέχει στην συνολική παραγωγή αερίων θερμοκηπίου κατά περίπου 60%. Άρα όταν ανακυκλώνουμε, όταν επαναχρησιμοποιούμε, όταν αγοράζουμε ρούχα τα οποία δεν είναι της μία-δύο χρήσεων, αυτά τα ρούχα τα οποία εν πάση περιπτώσει είναι σε πολλές αλυσίδες πια, αλλά εμπιστευόμαστε σε υλικά τα οποία αντέχουν σε χρόνο ζωής, μειώνουμε και τη συμβολή μας στην κλιματική αλλαγή. Είναι πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι και θέμα εκπαίδευσης στο σχολείο, εκπαίδευσης καθημερινά, και νομίζω ότι σταδιακά ο πολίτης ανταποκρίνεται, καταλαβαίνει. Τεράστιο θέμα. Νομίζω έχουμε χρόνο ακόμη για μια ερώτηση, φοβάμαι, μόνο. Ναι, θα λέγαμε, εάν εσείς ως επιστήμονες είχατε την εξουσία στα χέρια σας, τι θα κάνατε αύριο για να λήξει όλο αυτό? Έχουμε κάποιο πολίτη που θέλει να εμπιστευτεί την εξουσία σε επιστήμονες. Αυτό ενδιαφέρον. Κώστα, εσύ είχες το πλεονέκτημα και επιστήμονας, αλλά και μέρος κοινοβουλίου. Είχες τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Νομίζω θα αρχίσω από σένα. Ναι, είχα τη δημοκρατική νομιμοποίηση, αλλά ήταν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα με τα μνημόνια που ό,τι λέγαμε στη Βουλή ακουγόταν τελείως διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αυτή η περίοδος πέρασε για τη χώρα. Έχει ανακάμψει τις δυνάμεις της και τις ανακάμπτει. Θα έλεγα ότι αυτό που στο ερώτημά σας που είναι πολύ έξυπνο, θα έλεγα στους τηλεθεατές ότι ακόμα και αύριο να συμφωνούσαμε εμείς όλοι εδώ στο στούντιο ότι σταματάμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, τα καταφέρνουμε στο 0, το πρόβλημα θα παραμείνει στον πλανήτη για 30-40 χρόνια ακόμα. Και αυτό γιατί πρόκειται για αέρια, χημικές ενώσεις που έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Άρα δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε με μαγικές λύσεις. Θέλει χρόνο και συστηματική προσπάθεια. Αλλά αν διάλεγα μια λύση, θα έλεγα εξοικονόμηση ενέργειας παντού. Όσο περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας μπορούμε, τόσο περισσότερη. Αλλαγή των συνηθιών μας, καθαρή ενέργεια παντού, άνεμο, ήλιο, λιγότερο ορυκτά καύσιμα και σταδιακά όλα αυτά παίρνουν τον δρόμο τους. Ευχαριστούμε για τα καταληκτικά σας σχόλια. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις κατατοπιστικές σας τοποθετήσεις και τον χρόνο σας. Παρ' όλα αυτά, ο τηλεοπτικός μας χρόνος κάπου εδώ τελειώνει. Το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι τόσο σημαντικό και οι πτυχές του τόσες πολλές που δεν θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε μόνο μία εκπομπή πάνω σε αυτό. Έτσι θα επανέλθουμε στο θέμα μας στην ερχόμενη εκπομπή. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, την ίδια ώρα, για να εμβαθύνουμε επιστημονικά και σε άλλες πτυχές στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη-και-κοινωνία@cipc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ.